Ουσιαστικά μέτρα στήριξης της εμπορικής αγοράς ζητούν από τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου Απόστολος Οντόπουλος, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεκλογικής περίοδου έχουν ακουστεί γενικόλογες υποσχέσεις από τα κόμματα εξουσίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εισπράξει εμείς οι άνθρωποι του επιχειρήν ότι θα υπάρξουν κάποιες πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν την μικρή επιχειρηματικότητα. Ακούμε συνεχώς για στήριξη άλλων κοινωνικών ομάδων και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σαφώς το επικροτούμε. Αλλά όμως κάτι ουσιαστικά μέτρα για τις μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει. Παρά υποσχέσεις και αερολογίες του τύπου ότι θα στηριχτεί η επιχειρηματικότητα. Έφτασε η ώρα αυτή τη στιγμή εμπράκτως να δείξουν τα κόμματα την στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο να μείνουν στις προεκλογικές εξαγγελίες που βέβαια ούτε αυτές έχουμε αυτή τη στιγμή. Η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και η νομοθέτηση ευνοϊκών ρυθμίσεων για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων χρεών είναι τα κυρίαρχα ζητούμενα του εμπορικού κόσμου που περιμένει άμεσες λύσεις από το επόμενο κυβερνητικό σχήμα. Είναι ισορρευμένες υποχρεώσεις της οικονομικής κρίσης, της δεκαετούς οικονομικής κρίσης αλλά και του κορονοϊού, που εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα ρευστότητας αυτά στις επιχειρήσεις μας για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Οι ρυθμίσεις δεν επαρκούν. Χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η ρευστότητα και από την άλλη να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Δεν έχουν ρεαλισμό, δεν έχουν ουσία όσα έχουν ακουστεί από τις πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Δεν έχουμε ακόμα εργαλεία συγκεκριμένα και τέτοια ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Και αυτό φαίνεται και από την διάθεση των κυβερνήσεων προς τις μικρές επιχειρήσεις και την μη εφαρμογή εργαλείων όπως ήταν ο ακατάσχετος λογαριασμός επιχειρηματικός, τον οποίο σε κάθε εξαγγελία, κάθε κυβέρνηση ακούμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Από το 2015 έχουν περάσει 8 χρόνια και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.